και έχω ζήσει το χειρότερο από το δικό μου. Ναι, είναι χειρότερο. Χειρότερο. Ναι, γιατί καταρχάς ήταν μία ώρα, θάνατος. Μία ώρα! Δεν πήρα κανένα γέλιο. Ήταν παράσταση έκπληξη στον ιδιοκτήτη του Μπέρμπον στην Καλλιδρομίου στα Εξάρχεια. Έπαιξα στην πόρτα του μαγαζιού. Ναι. Που σημαίνει ότι όση ώρα έπαιζα, ανοιγόκλεινη πόρτα και μπαίναν άνθρωποι και με κοιτούσαν έτσι. Μετά το 20 λεπτό τους ενοχλούσα. Oh. Οπότε σταματήσαν να με κοιτάνε και γυρίσαν και αρχίσαν να μιλάνε μεταξύ τους. Oh. Και επειδή εγώ μιλούσα με το μικρόφωνο, αυτοί μιλούσαν πιο δυνατά για να μην ακούγομαι εγώ. Έχω βάλει και έναν φίλο μου. Υδρώνουν μασχάλες μόνο. Στάξιμο, παντού. Μικροφωνισμό. Και εμένα δεν, για κάποιο λόγο. Για κάποιο λόγο λέω πρέπει να συνεχίσεις. Είσαι επαγγελματίας. Ενώ όπως μου είχε πει, ο Λάος μου είχε πει, θα μπορούσε να πει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, ήταν απλήρωτο το gig. Μου το ζήτησε ένας φίλος μου. Όχι, μόλις μου το κάνεις. Δεν πήρα μισθό. Ένας φίλος μου είπε: θέλω να το κάνω αυτό που κάνεις δώρο σε έναν άνθρωπο. Ο οποίος, αυτός που του κάνουμε δώρο, έχει ξενερώσει τον πάτο του. Και έχω φέρει και έναν φίλο μου να μου βάζει μουσική. Όπου με βλέπει και παθαίνει αυτός την ντροπή που δεν νιώθω εγώ. Αυτό πώς λέγεται, αυτό κάπως λέγεται. Ντροπή. Και ντρέπεται και είναι έτσι και βάζει τα tracks έτσι. Δηλαδή. Και τελειώνει. Και πρόσεχε, εκεί είναι που τελειώνω. Λέω ευχαριστώ, δεν με χειροκροτάει κανένας. Και μου αρπάζει το μικρόφωνο ένα ωραίο νέο κορίτσι που τραγουδούσε. Καλή ώρα σαν την Ευαγγελία. Και του τραγουδάει αυτού happy birthday και τέτοια. Και παίρνει ένα χειροκρότημα. Και εγώ με δίπλα. Και κάθομαι σε μια γωνία. Και το μόνο που έλειπε ήταν να έχω, ξέρεις, ψωμί και να τρώω. Αυτό. Και μετά ο φίλος μου λέει: συγγνώμη, ρε φίλε, συγγνώμη. Και μου δίνει, κάνει χειραψία και μου είχε βάλει μέσα ένα 20 ευρώ. Και μου το έδωσε. Και εγώ το πήρα. Εντάξει.